Ένας άνθρωπος που μας κάνει υπερήφανους πραγματικά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή μας Προσωπικότητες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που φιλοξενώ σήμερα τον Μάριο Ιωάννου Ηλία. Ένα μουσικοσυνθέτη, ένα άνθρωπο το οποίο έχει γυρίσει τον κόσμο και θα τα μάθουμε και θα μας τα πει σε αυτή την εκπομπή. Μάριε, καλησπέρα. Καλωσόρισες στις Προσωπικότητες. Να είστε καλά. Καλώς βρεθήκαμε μετά από 5 χρόνια. 5 ήτανε, τελευταία φορά που βρεθήκαμε. 5 ή 6 και είναι ωραία η... Σίγουρα ήταν 5 με 6, γιατί εγώ νόμιζα τα 10. Μπορεί να ήταν και 10. Πιστεύω ήταν 6, δεν απαντώμε. Mm-hmm. Και ήταν ένα πλαίσιο, αφού ξεκινάτε με τον κόσμο και εξ αφορμής το ότι η συνάντηση είναι στα Πάτρια μας εδάφη, να πούμε ότι τότε ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε κάνει όσον αφορά την πολιτιστική διπλωματία και μέσω της οποίας και ο ενδοχώριος τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί. Και νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η τότε συζήτηση, διότι ενώ τότε συζητούσαμε για το όφελος που μπορεί να έχει η Κύπρος από αυτές τις δραστηριότητες, αυτή τη στιγμή θα συζητήσουμε από άλλες χώρες οι οποίες με έχουν καλέσει ακριβώς για να αναπτύξουμε τα ίδια θέματα που είχαμε συζητήσει τότε, ακριβώς, αλλά σε άλλα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει σε πολλά μέρη του κόσμου, με επίκεντρο την Ιαπωνία και θα δούμε και γιατί αυτό. Να γνωρίσουμε λίγο τον Μάριο, να μας πεις έτσι λίγα πράγματα για σένα. Είσαι από την Κύπρο, έτσι? Είμαι από την mm-hmm. Κύπρο, βέβαια. Καταγωγή μου είναι από την Κερίνια. Mm-hmm. Βεβαίως οικογεννήθηκα μετά το 1974. Εν τούτης mm-hmm. νιώθω ότι κατάγομαι από μια περιοχή για την οποία ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να την ζήσω. Εν τούτης νιώθω ότι ίσως μέσω των έργων που είχα κάνει στα πρώτα στάδια της δημιουργίας mm-hmm. της οποίας είχα τέλος πάντων ξεκινήσει, πάντα ένιωθα μέσω της μουσικής να βρίσκομαι εκεί, σε αυτά τα μέρη, μέσω της φαντασίας της δικής μου, και πιστεύω ίσως να ήταν και αυτό που με οθεί στο να νιώθω τόσο κοντά. Δηλαδή είναι μια πάτρια γη για την οποία δεν έχω, ας το πούμε, οποιαδήποτε φυσική επαφή, εν τούτης μέσω της πνευματικότητας και της δημιουργίας νιώθω σαν να είναι το σπίτι μου. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς που δεν γνωρίσαμε αυτά τα συγκεκριμένα μέρη, μόνο με αυτόν τον τρόπο και από τις αφηγήσεις των δικών μας μπαίνουμε στη διαδικασία να τα νιώσουμε πραγματικά στην καρδιά μας. Ασχολήθηκες όμως και με την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, την Πάφο. Εκεί ήσουν ο νεαρότερος καλλιτεχνικός διευθυντής, έτσι? Πώς ήταν η εμπειρία, αλήθεια? Ήταν μια άκρος πρωτότυπη εμπειρία, θα έλεγα. Ταυτόχρονα να πω ότι, χωρίς να θέλω να καυχηθώ, ότι όντως είχα την ευλογία, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, να κάνω διάφορα ρεκόρ κατά κάποιον τρόπο σε νεαρή ηλικία, mm-hmm. βεβαίως και σε πιο μεγαλύτερη, όπως ήταν πριν 2 χρόνια το ρεκόρ Guinness. Mm-hmm. Θα δούμε και βίντεο από αυτό, γιατί ναι, έχουμε αυτό που έγινε στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, ναι. Αλλά λοιπόν, θυμάμαι, ήμουν ο νεαρότερος που είχα κερδίσει διάφορα βραβεία, mm-hmm. τέλος πάντων, ή ο μόνος που κερδίσε 2 σημαντικά βραβεία στη Βαρσοβία. Mm-hmm. Μετά ο νεαρότερος που αναδείχθηκε ο τίτλος, ήταν ο καλύτερος φοιτητής του Πανεπιστημίου και mm-hmm. πήγα και έτσι. Σε ποιο πανεπιστήμιο ήσουν? Ήμουνα στο Salzburg της Αυστρίας, mm-hmm. το γνωστό Μοτσαρτέο. Είναι ωραίο, εξαιρετικό και σαν πόλη, αλλά και σαν χώρος όπου η μουσική ανθίζει. Και αυτό ήταν και ο λόγος. Αν η Αυστρία δεν ήταν τόπος που η μουσική ανθίζει, πού θα ήταν, έτσι? Δηλαδή δεν θα μπορούσε να φανταστώ εσένα κάπου αλλού σε αυτό το όλο το οποίο πρεσβεύεις μέσα από τη μουσική σου. Ναι. Έτσι είχα την τύχη να σπουδάσω στην Αυστρία, στο Σάλσπουργκ, αλλά και στη Βιέννη, και στα 2 πανεπιστήμια. Είχα βραβευτεί και από τον Υπουργό Παιδείας, αλλά και από τον Πριτάνη του Σάλσπουργκ, του Μοτσαρτέου.
για την επίδοσή μου. Πώς αποφάσισες όμως να ασχοληθείς με όλη αυτή τη διαδικασία της μουσικής, δηλαδή από το σχολείο ας πούμε ασχολήσουν ή σαν νεαρός μαθητής και τα λοιπά, ίσως σε ορχήστρες ή στην ορχήστρα του σχολείου και τα λοιπά. Ήμουνα σε, και σε ορχήστρες και σε μπάντες και ενώ κατοικούσα στην Πάφων πήγαινα κάθε Σάββατο Λευκωσία, όπου θεωρούσαμε ότι υπάρχουν οι καθηγητές οι οποίοι ήταν πιο κοντά στις απαιτήσεις που είχαμε. Τα καλοκαίρια πήγαινα στο εξωτερικό και τότε ήμουν ο μόνος που είχα αυτές τις ανησυχίες, θα έλεγα. Και ο λόγος που κατευθύνθηκα προς την Αυστρία ήταν διότι ενώ ήμουν στο σχολείο είχα πάει στο Linz συγκεκριμένα, που είναι κοντά στο Salzburg, πάνω Αυστρία η περιοχή. Και εκεί είχε ζήσει ένας πολύ σημαντικός μουσικός συνθέτης, ο Μπρούκνερ, και είχα την επαφή εκεί με το Πανεπιστήμιο, με το Μέγαρον Μουσικής, με την Όπερα, με την Μπρούκνερ Όρκεστρα που λέγεται, και μέσω αυτής της επαφής πήγα και δίπλα στο Salzburg, και όταν έζησα όλη αυτή, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω με την παιδική τότε αντίληψη, μαγεία. Αυτή τη λέξη σκέφτηκα και εγώ. Αυτή την, τέλος πάντων, όντως έτσι την. Και είχα πει ότι ενώ δεν ξέρω γερμανικά, διότι υπολογίζω αρχικά να πάω στη Γαλλία να σπουδάσω, αν και να σου πω ακόμα και προηγουμένως, αυτό που έτσι με ιντρίκαρε περισσότερο πριν καταλήξω στην μουσική, στα πρώτα χρόνια του λυκείου, ήταν η πτάμενη πιλότη. Μου άρεσε αυτό το ρυψοκίνδυνο στους εθέρες, αυτή η ευελιξία που παρέχει έναν αεροσκάφος. Ή ένα ελικόπτερο, τέλος πάντων. Περισσότερο τα αεροσκάφη, εντάξει, και τώρα και τα ελικόπτερα έχουν αρκετές δυνατότητες. Και ίσως άρα θα μπορούσε ο Μάριος να ήταν και πιλότος, δηλαδή. Πολύ, πολύ. Αλλά ίσως αυτό να μην τον καταλήψω, δεν το έχω εγκαταλείψει. Σαν ιδέα, βέβαιως ερασιτεχνικά, όχι σαν επάγγελμα. Αλλά είναι κάτι πιστεύω που αυτοί οι ελιγμοί, αυτές οι μανούβρες τέλος πάντων που ο εθέρας και η ευελιξία ενός μαχητικού αεροσκάφου σου προσφέρει, ίσως να ήταν και μια, στο πούμε τότε, για μια ανάγκη προσφοράς για την ελευθερία του τόπου μας, αν και να πω σε αυτόν το σημείο ότι έχω μια αντιπολεμική αισθητική. Αντιθέτως, ο ουμανισμός είναι στο επίκεντρο και της αισθητικής, αλλά και όλων των έργων των οποίων πράττω. Και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι και το έργο «Ελευθερία», που ίσως μπορέσουμε μετά να αναφέρουμε. Άρα, άρα αυτά που σκέφτεσαι γενικά μπαίνεις στη διαδικασία να πάρεις πράγματα και από όλα αυτά που έχεις ζήσει, από όλα αυτά που έχεις βιώσει, να τα μεταφέρεις στο έργο σου. Εγώ θα ήθελα να δούμε κάτι για σένα το οποίο είχε παρουσιαστεί στο Euronews. Είχες δώσει αρκετές συνεντεύξεις και σε πολλούς άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, το CNN βλέπω εδώ, αλλά έχουμε και υπέροχα πλάνα από το στούντιο που ήσουν στην Ιαπωνία, από τη Συμφωνική Ορχήστρα, αυτό με την Πάπουσκα, έτσι. Και βλέπω εδώ από ένα δάσος με μπαμπού. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, όμως να μου επιτρέψεις, αν το έχουμε και έτοιμο, να πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στο Διεθνές Ειδησιογραφικό Δίκτυο Euronews για τον Μάριο Ιωάννου Ηλία. Κιώτο. Μια πόλη γεμάτη ήχους, παραδόσεις και απόκοσμα μυστικά. Αυτά τα στοιχεία φώτισε ο συνθέτης Μάριος Ιωάννου Ηλία κατόπιν ανάθεσης του Τμήματος Πολιτιστικών Υποθέσεων της Ιαπωνίας. Δημιούργησε τη μουσική ταυτότητα, το πορτρέτο της πόλης που είναι συνυφασμένη με την πλούσια ιαπωνική παράδοση. Μέσω των ήχων και των εικόνων, πέτυχε να φέρει κοντά τοποθεσίες, πρόσωπα και ιστορίες του Κιώτο. Συνέθεσε ένα μαγευτικό πολύτοπο, αποτυπώνοντας το πληθωρικό μοσαϊκό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ιαπωνίας. Το Κιώτο είναι η Ιαπωνία μέσα σε έναν καριδότσουφλο.
Όχι μόνο μπορεί κάποιος να ζήσει όλη αυτή την παράδοση, η οποία προσπαθείται και αναβιώνεται, αλλά και στην αυθεντική της φορμή κρατιέται με νύχια και με δόντια, που λέμε. Αλλά ταυτόχρονα, για να πάμε στο στοιχείο μας, ο ήχος είναι στην καθημερινότητα, πιστεύω, τόσο ποιητικός και τόσο σημαντικός. Σχεδόν τα πάντα στην Ιαπωνία είναι συνεφαζόμενα με ήχο. Η έρευνα κράτησε πολύ και ήταν χρονοβόρα, καθώς ο Κύπριος συνθέτης δεν είχε προηγούμενη επαφή με την Ιαπωνική κουλτούρα, το παρελθόν και το παρόν της πρώην αυτοκρατορικής πρωτεύουσας. Για την υλοποίηση αυτού του φιλμικού κονσέρτου επιλέχθηκε το φθινόπωρο, διότι η ποιητικότητα και η ομορφιά του περιβάλλοντος ήταν καθηλωτικές. Το όλο σκεπτικό είναι μια προσωπική μου θεώρηση όσον αφορά την ενεργοποίηση μιας ολόκληρης πόλης, ταυτόχρονα της ενσωμάτωσης της πολιτιστικής της κληρονομιάς, της κουλτούρας και του πλούτου της. Παρουσιάζω κατά την άποψή μου και κατά την άποψη των κριτικών τη συγκεκριμένη πόλη, την τοποθεσία, με ένα γυμνό πορτρέτων. Ο ήχος του Κιώτο περιλαμβάνει 18 συνθέσεις μουσικής και εικόνων. Για την υλοποίησή του συνέπραξαν 43 φορείς, 18 μουσικά σύνολα και έχουν ηχογραφηθεί συνολικά 1650 ήχοι. Υπέροχο πραγματικά, ένα αφιέρωμα σε ένα Κύπριο και μας κάνει περήφανους πραγματικά. Και αυτό που συζητούσαμε και εκτός αέρα, τι όμορφοι τόποι ειλικρινά στην Ιαπωνία. Πράγματα τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πώς ήταν αλήθεια η επίσκεψη εκεί στο Κιώτο? Ήταν μια όντως μοναδική εμπειρία και να κάνω και μια υποσημείωση και να πω ότι ίσως η εμπειρία στο Κιώτο ήταν η αυτή που, ξέρεις, όταν θα πας κάπου, βλέπεις φωτογραφίες, σου στέλνουν για να έχεις υλικό μια εντύπωση και όταν φτάνεις εκεί αντιλαμβάνεσαι ότι στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο όμορφα από ότι πιο, ας το πούμε, προσεγμένη φωτογραφία ή το βίντεο. Και όντως ήταν μια εμπειρία η οποία ήταν καθοριστική, θα έλεγα, για την προσωπική και καλλιτεχνική μου μετεξέλιξη. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, είναι σημαντικό να βλέπουμε καινούριους τόπους οι οποίοι μας ανοίγουν έτσι τα φτερά μας. Και νέες προκλήσεις. Εκεί στο Κιώτο όμως γνώρισες και τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο έχουμε κοντά μας μέσω Skype. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλησπέρα σας. Καλώς σας απόγευμα, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είστε? Με μια χαρά και είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στην εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να μιλάς για κάποιον σαν τον Μάριο, που ο οποίος, να τον αναφέρω, πέραν από Παφίτης, από Πάφιος, είναι ένας άξιος πρεσβευτής μας στο εξωτερικό. Και ξέρετε, είχα τη μοναδική ευκαιρία, έτυχε, θα έλεγα, να γνωρίσω τον Μάριο στην πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία. Τότε, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, Μάριο, ήταν Οκτώβριος του 2018. Δεν είχαμε ακόμη διπλωματική αποστολή στο Τόκιο. Είχα επισκεφθεί τη χώρα μετά από επίσημη πρόσκληση της κυβέρνησης και είχα επισκεφθεί και το Κιώτο. Και είχα ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα με τον Μάριο, τον οποίο είχα φυσικά ακούσει πάρα πολλά, αλλά ήταν η πρώτη φορά που συζητήσαμε. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό με τον οποίο εργαζόταν και μου εξηγούσε τότε τι επιχειρούσε να πράξει μέσα από το έργο του για ο ήχος του Κιώτου, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, Μάρη, που ολοκλήρωσε πρόσφατα. Ήταν κάτι σημαντικό. Είναι αυτό το θέμα το οποίο οι Κύπροι, οι μουσικοσυνθέτες, οι άνθρωποι του πολιτισμού, να εξάγουμε και πολιτισμό, όχι μόνο να εισάγουμε πολιτισμό. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, κύριε Υπουργέ? Αυτοί, άτομα σαν τον Μάριο, καλλιτέχνες σαν τον Μάριο, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Γιατί αποδεικνύουν μέσα από τη δράση τους και αναδεικνύουν τη χώρα μας, τη σημασία της χώρας μας, αλλά και το δικό μας πολιτισμό. Γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τον Μάριο και όλους τους συμπατριώτες μας που στο εξωτερικό έχουν καταξιωθεί. Όσον αφορά τον Μάριο, να σας πω ότι δεν έχω ακούσει μόνο από την Ιαπωνία, έχω ακούσει και από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, από πλευράς Ρωσίας σε κυβερνητικό επίπεδο,
για την σημαντική δουλειά που έκανε στη Ρωσία. Μάλιστα. Άρα δεν είναι μόνο στο να έχουμε εδώ, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ δίπλα μου, κύριε Υπουργέ, ο οποίος χαμογελάει, δεν το βλέπετε, αλλά να σας πω κάτι, είναι σημαντικό να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και το, να πηγαίνουμε στις συναυλίες τους, αλλά και να τους γνωρίζουμε και στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό. Μαρία, θέλεις να πεις κάτι στον κύριο Ξουδουλίδη? Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά των έντιμων κύριων υπουργών, των αγαπητών φίλων κύριο Χριστοδουλίδη. Ήταν όντως μια έκπληξη όταν συναντηθήκαμε στην Ιαπωνία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε σε μια γειτονιά χώρα και δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε στις διαζώσεις και να βρισκόμαστε 10.000 μίλια μακριά και ταυτόχρονα εκεί εξ απρόπτου οι δρόμοι μας να συναντιόνται. Νομίζω ότι είναι μια ευλογία και πραγματικά νιώθω περήφανος για αυτή μας την συνάντηση. Θεωρώ ότι, όπως και ο κ. Χριστολουδής θα συμφωνήσει, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να αντιπροσωπεύσουμε τον τόπο μας, να προστατεύσουμε, θα έλεγα, ακόμα και τον τόπο μας, με την έννοια του να ευαισθητοποιήσουμε τη διεθνή κοινότητα, πόσον αξιόλογη κουλτούρα πολιτισμών έχουμε και ότι όλη αυτή η παράδοση μας βασίζεται ακόμα και στις αξίες και τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, όπου μέσω του πολιτισμού όλα αυτά αναδεικνύονται. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα τα αντιλαμβάνεται όλα αυτά και τα αναγνωρίζει και θα σας διαβεβαιώσουμε για ακόμα μια φορά ότι εμείς προσπαθούμε και δεν θα πάψουμε να προσπαθούμε και πιστεύουμε όντως σε αυτά τα ιδανικά, πιστεύουμε και στην συνεργασία. Καλή τώρα εδώ και ο αγαπητός ο κύριος Υπουργός μας. Και υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν και είμαστε δυνατοί και γεροί. Ξέρετε, ο κ. Στολίδης έχει το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι, άρα έτσι. Και τα ρεπορτάζ που διαβάζω και στο Euronews, κ. Στολίδη, και στο CNN που παρουσιάστηκε και σε άλλα δίκτυα, ο μουσικοσυνθέτης που έκανε γνωστό το όνομα της Κύπρου ανά το παγκόσμιο. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα για τον Μάριο, την οποία θέλω να αναφέρω. Γιατί είναι ενδεικτική και του χαρακτήρα, αλλά πολύ περισσότερο και της αγάπης του για την Κύπρο. Είναι ο Μάριος, ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας, ο οποίος ενημερώθηκε, φαντάζομαι, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επίσκεψή μου στην Ιαπωνία και ήταν ο Μάριος που επικοινώνησε μαζί μας. Που το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών μέσω και του τμήματος, του νεοσύστατου τμήματος της πολιτιστικής διπλωματίας, είναι μια πτυχή της δουλειάς μας να προσεγγίσουμε να βρούμε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας που έχουν μια εξαιρετική καριέρα στο εξωτερικό και ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, θέλω να το αναφέρω, ότι ήταν ο Μάριος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας και αυτό είναι ενδεικτικό και της αγάπης αλλά και του ενδιαφέροντος του για την Κύπρο και αυτό ένιωσα την ανάγκη να το αναφέρω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλό βράδυ, καλή δουλειά και καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ και Χριστολίδη. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που λέγαμε πριν 5 και 6 και 7 χρόνια, πολιτιστική διπλωματία, έτσι. Σήμερα ο κύριος Υπουργός το ανέφερε. Λοιπόν, Μαρία μου, θα μου δώσεις 5 λεπτάκια διαφημίσεις εδώ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Τον μουσικοσυνθέτη Μάριο Ιωάννου Ηλία έχουμε φιλοξενούμενο απόψε εδώ στις Προσωπικότητες και είναι με ιδιαίτερη χαρά και θα δείτε και θα μείνετε μαζί μας γιατί θα δείτε και μαζί με τον Μάριο εδώ θα δούμε πολύ όμορφα βίντεο το οποίο έχει κάνει ο Μάριος από την Ιαπωνία, από το Κιώτο αλλά και όχι μόνο και από τη Ρωσία με την Πάπουσκα κτλ. Θα τα βλέπουμε έτσι στη μέση. Ο σκηνοθέτης μας θα το φροντίσει αυτό. Ο ήχος του Κιώτου ήταν μια ανάθεση από την Ιαπωνική κυβέρνηση. Πού σε βρήκε η Ιαπωνική κυβέρνηση στην Κύπρο? Βλέπουμε μαγευτικές σκηνές, σας λέω. Πραγματικά θα τα βλέπουμε έτσι στη μέση.
Και πες αυτά μου. Είναι αυτά που βλέπουμε, απλά να κάνω μία υποσημείωση για να πω ότι είναι γενικές σκηνές σαν behind the scenes, σαν αυτό το συγκεκριμένο με τα παιδιά, την παιδική χοροδία. Η ταινία θα είναι μία άλλη, που θα είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της τρίχρονης προσπάθειας, θα είναι μία, θεωρώ, μία νέα διάσταση. Ταυτόχρονα, πούμε ότι θα είναι και σε ηχητικό σύστημα, το οποίο θα έχει αυτήν την τρισδιάστατη μορφή αντίληψης. Άρα και να πάμε και εγώ, επειδή είδα τα βίντεο σου, σε βλέπουμε μέσα στους ποταμούς με τα μικρόφωνα σου, σε βλέπουμε να παίρνεις συγκεκριμένους ήχους, έτσι ώστε να μπορείς να τους μεταφέρεις μετά. Είναι... Αλλά πώς προέκυψε η συνεργασία με την Ιαπωνική κυβέρνηση? Να πω ότι πριν μεταβώ στην Ιαπωνία, ήμουνα στην γειτονική Ρωσία και γειτονική εννοώ στα περίχωρα εκεί της μέσης της Αβοανατολής, στις Ιαπωνικές θάλασσες, συγκεκριμένα στην περιοχή Πριμόριε και το Βλάντιβοστόκ. Στην αρχή της εκπομπής είχαμε δει ένα συμφωνικό έργο που είχα γράψει κατόπιν ανάθεσης της Φιλαρμονικής του Πριμόριε, με αφορμή έναν ιστορικό γεγονός του ρωσικού στόλου της Αποανατολής. Εδώ είναι από τις πρόβες και την πρεμιέρα. Πριν όμως από αυτόν, αυτή η ανάθεση ήταν μια δεύτερη, εξακολούθησε μιας πρώτης ανάθεσης, όπου ήταν ο ήχος του Βλάντιβοστόκ, και εκεί το 2017 ξεκίνησε η πρώτη εφαρμογή του σκεπτικού, του να δημιουργάσει ηχητική ταυτότητα ενός γεωγραφικού χώρου, που ως αποτέλεσμα όμως δεν είναι απλά αναπαραγωγή ήχων, αλλά είναι μια μουσικοποίηση ακριβώς της συγκεκριμένης περιοχής, όπου οι ήχοι είναι ενσωματωμένοι μέσω μιας αρμονικής διαδικασίας συνύπαρξης στοιχείων μουσικής ήχων, και αργότερα όλων αυτών μπαίνει μαζί μέσω του μέσου της εικόνας, διότι ακριβώς αυτή η μουσικοποίηση λαμβάνει μέρος σε διάφορα σημεία της πόλης, γι' αυτόν λέω ότι είναι και έναν πολύτοπο. Επομένως, η ταινία είναι αυτή που βάζει όλους αυτούς τους χώρους μαζί, ώστε να μπορεί ο ακροατής να τους αντιλαμβάνεται σαν έναν ενιαίο έργο. Πολύ πρωτοποριακό αυτό. Έτσι, σε ακούω και το περιγράφεις, αλλά εσύ το ζεις αυτό το πράγμα και προσπαθείς να το μεταδώσεις μέσα από αυτά όλη την συμφωνική ορχήστρα που είδαμε και στην αρχή, αλλά και βλέπαμε και στα πλάνα πριν από. Αυτή είναι ένα σκεπτικό ως επακόλουθο μιας σειράς άλλων έργων και επιμέρους σκεπτικών που ακολούθησαν προηγουμένως, και να πω ότι ακολουθώ ένα συγκεκριμένο σκεπτικό στο έργο μου από το 2002. Είναι, ονομάζεται το σκεπτικό της πολυμεσότητας, για το οποίο έχω γράψει και ένα βιβλίο σε ακαδημαϊκό πλαίσιο. Είναι όντως πρωτοποριακό, είναι πολύ απαιτητικό, πολύπλοκο, και τις πλήστες φορές χρειάζονται και σημαντικά οικονομικά κονδύλια για να τα υλοποιήσουν. Είπες πριν τα βίντεο που βλέπουμε εδώ, δεν τα έχω κάνει εγώ. Απλά αυτό το συγκεκριμένο που τώρα είναι από τη Μόσχα. Παρένθεση. Πολύ ωραίο το επειδή που με έχουν καλέσει και μου έχουν αναθέσει μια δημοσιογραφική παραγωγική ομάδα, Τάκι Εντέλα λέγεται, για να ξεκινήσω το τρίτο μέρος του σκεπτικού της μουσικοποίησης γεωγραφικών τοποθεσιών. Επομένως, μετά το Βλαδιβοστόκο και το Κιώτο, ακολουθεί η Μόσχα. Και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της προετοιμασίας. Δεν είναι απλά γράφω μουσική και την παίζει μια συμφωνική ορχήστρα και τέλειωσε. Όχι, αυτό είναι ένα μέρος. Ναι. Αλλά είναι. Εσύ θέλεις να προσθέσεις πράγματα, ήχους κτλ. Πόσο δύσκολο ή εύκολο για σένα να κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, σε είδαμε μέσα στους ποταμούς εκεί κτλ. Είναι απλά πράγματα, ας πούμε. Εδώ, αυτό το πλάνο που βλέπουμε μέσα στον ποταμό. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Και δύο μικρόφωνα. Ένα στο. Κάτι παίζει ένα μουσικό όργανο εκεί και ο άλλος κάνει το. Αυτό το συγκεκριμένο είναι περισσότερο για να. Το κουπί. Ναι. Για να πάρθει έναν ηχητικό τοπίο, θα το έλεγα.
Αυτά τα δύο συγκεκριμένα ηχητικά στοιχεία που βλέπουμε εδώ έχουν ηχογραφηθεί και μόνα τους. Επομένως, μπορώ να το πω κάπως σαν, πώς είναι, η HDR, φωτογραφία όπου βγαίνουν διάφορα layers. Ακριβώς. Και μετά αυτά τα layers μπαίνουν μαζί και μπορείς το κάθε layer να το επίπεδο να τα αλλοιώσεις και να τα... Είναι αυθεντική η ηχή, είναι αυτούς που θέλεις. Είναι θα μπορούσε να τους κάνεις και στον υπολογιστή δηλαδή, αλλά... Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Αφού για να καταλάβετε... Έχουμε ήχο απ' εδώ. Έχουμε κάποιον ήχο, μπορούμε να ακούσουμε λίγο. Και τι αυτό είναι? Αυτό είναι το γνωστό σαγκάνο bamboo forest στο Κιώτο, το οποίο συγκαταλέγεται στα... Είναι έναν από τα 100 επίσημα ηχητικά τοπία της Ιαπωνίας σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Και ο λόγος που έχουν σκεφτεί οι Ιάπωνες να κάνουν αυτήν την επίσημη λίστα είναι ώστε να προκαλέσουν τον κόσμο να έρθει σε επαφή με την φύση, να αντιληφθεί την αξία της φύσης και να την εκτιμήσει. Ταυτόχρονα βεβαίως μιλούμε για το σεβασμό προς το περιβάλλον και τη σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Mm-hmm. Σε αυτό το συγκεκριμένο να σας πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο κάποιος να μπει μέσα στο δάσος. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες άδειες. Mm-hmm. Επομένως, και κάτι που είχες προαναφέρει πριν, ότι υπάρχει μια ηχητική βιβλιοθήκη από γύρω στους 1650 ήχους. Τι όμορφος οποίος... που ακούγεται ο ήχος. Ναι. Στο στούντιο που το ακούμε τώρα είναι πολύ όμορφο. Και όταν το ακούσεις και binaural, δηλαδή με headphones ή σε έναν ηχοσύστημα που να έχει αυτόν το surround, αυτόν το ολογραφικό, τρισδιάστημα. Ναι, γιατί εσύ να το ηχογραφήσεις με κάποιο τρόπο, αλλά ο άλλος στην παράσταση, αν δεν μπορεί να το βιώσει, να το νιώσει και να το ζήσει, να το πω έτσι. Είναι μια τεχνητή μεταφορά, αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, του περιβάλλοντος μέσα σε έναν άλλον χώρο, όπως είναι ίσως το σίνεμα. Mm-hmm. Αλλά όντως αυτή είναι η προσπάθεια, γι' αυτό δεν βλέπουμε ή δεν ακούμε στο αποτέλεσμα μία ηχογράφηση, αλλά είναι πολλές ηχογραφήσεις, όπου μέσω αυτών προσπαθείτε μέσω μιας ενορχιστροποιημένης, στοχευμένης προσέγγισης να δημιουργηθεί όσο πιο γίνεται η αίσθηση ότι αυτό που ακούμε σε έναν άλλον χώρο μοιάζει πιο κοντά στον πραγματικό. Και αυτό το πράγμα θα το δούμε κάποια στιγμή στην Κύπρο. Θα παρουσιαστεί στην Κύπρο. Ξέρεις, ακούσαμε για Κιώτο, Μόσχα, Βλαδιβοστόκ και τα λοιπά. Ναι. Στην Κύπρο. Απλώς στην Κύπρο... Έχουμε και τους χώρους που θα παρουσιάσουν αυτόν τον ήχο και αυτή τη διαδραστικότητα που θέλεις να δώσεις. Κοίταξε, υπάρχουν πάντα υπάρχει η στέρεο η εκδοχή όπου μπορεί να παρουσιάσει στην τηλεόραση ή σε ένα θέατρο. Mm-hmm. Απλά να πω ότι επειδή το έργο μου εμπεριέχει και την διπλωματία και να πάμε και στο αρχικό μας το μέρος, την πολιτιστική διπλωματία και όχι το ανάποδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται για χάρη της πολιτιστικής διπλωματίας ή χάρη της πολιτιστικής διπλωματίας γίνεται το έργο, αλλά το έργο από μόνο του εμπεριέχει την πολιτιστική διπλωματία. Γι' αυτόν ήδη βρίσκομαι σε επαφή με την πρέσβυρα της Ιαπωνίας στην Κύπρο και ήδη έχουμε κάνει δύο συναντήσεις. Πόσος κόσμος δουλεύει για αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε πάρα πολύ αυτό κόσμο εδώ. Εδώ είναι το απόσπασμα από το Record Guinness που είχε γίνει στην πόλη Κόμπε της Ιαπωνίας το 2019. Αυτόν το έργο ακολούθησε της κρατάς και της πάπουσκας εκεί. Ναι, είναι το λεγόμενο ματριομίν. Είναι έναν ηλεκτρικό όργανο το οποίο μαζί με το θέρμιν, το οποίο είναι η αυθεντική προέλευση του συγκεκριμένου οργάνου, είναι τα μόνα όργανα, όπως βλέπετε, το οποίο εκτελείται χωρίς οποιαδήποτε φυσική επαφή. Δηλαδή, είναι ένα μαγνητικό πεδίο και κουνώντας τα χέρια κοντά ή μακριά από την αντένα που είναι κρυμμένη μέσα στην παπουσκά, αλλοιώνεται το ύψος ψηλών ή ας πούμε είναι ψηλή ή χαμηλός ο τόνος. Στο συγκεκριμένο, στην παραγωγή δεν ξέρω ακριβώς πόσοι εν τέλει συμμετείχαν, αλλά στην εκτέλεση συμμετείχαν 289 μουσικοί.
γι' αυτόν και ήταν και νέο ρεκόρ Guinness, και να πω ότι η μουσική προέρχονταν από διάφορα μέρη της Ιαπωνίας, από τη Χαμαμάτσου, από το Κόμπε, από το Κιώτο, από το Τόκιο, από τη Γιοκοχάμα, και θεωρώ ότι ήταν έναν έργο τον οποίο όθησε σε κινητοποίηση, και γι' αυτόν και τα έργα αυτά έχουν και μία κοινωνική αξία, θα έλεγα, όπως και τα άλλα, δηλαδή προβάλλουν κοινωνικές αξίες, προβάλλουν την επικοινωνία του κόσμου μεταξύ τους. Αλλά... Να ακούσουμε λίγο τον Βεβαίως. Ήχο. Να ακούσουμε έτσι λίγο ήχο, Βεβαίως. Μπορούμε. Βεβαίως. Εξακούγεται λίγο υπόκοφα εδώ, λόγω του ήχου, αλλά νομίζω είναι... Άρα εσύ αυτό τον ήχο τον παίρνεις και... Όχι, αυτόν τον έχω γράψει όλο. Ναι, αυτό το έχεις γράψει. Αυτόν τον έχω γράψει πριν είχετε δει και ένα απόσπασμα από την παρτιτούρα στην εικόνα. Ναι, το είδαμε, είναι παρτιτούρα. Αυτό είναι όλο γραμμένο, το συνθέτω στο στούδιο, στο γραφείο, και τους δίνω το υλικό και το εκτελούν. Εδώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε ηχογράφηση φυσικών στοιχείων. Είναι καθαρά σύνθεση με την παραδοσιακή έννοια της μουσικής δημιουργίας. Είναι πάρα πολύ τυχερός που έτσι ασχολείστε με όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι χαρά, νομίζω, και φαίνεται ότι δεν είναι κάτι απλό, απλά πράγματα, ναι, οποία γράφεις μουσική και τη μεταδίδεις απλά ή κάνεις μια παράσταση. Μπλέκεις τόσα πολλά πράγματα και θα δούμε και άλλα βίντεο στην συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε να πάμε όμως και να δείτε εκεί στο Skype, να δείτε ποιον έχουμε. Είναι ο κύριος Κώστας Γουλιάμος, είναι ο πρίτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, τους τηλεθεατές σας, στο φίλο μου τον Μάριο. Λοιπόν, είστε καλά με υγεία. Ακούτε εδώ και ώρα από τη με ενημέρωση ο σκηνοθέτης τι λέμε και με πόση χαρά ο Μάριος μεταδίδει όλη αυτή τη δημιουργικότητά του, που είναι έτσι πρωτοποριακή. Τι λέτε εσείς? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της νέας γενιάς Ευρωπαίων δημιουργών καλλιτεχνών. Εκφράζει ένα ολόκληρο κίνημα πρωτοπορίες. Θα μου επιτρέψει να το βάλω κάτω από έναν όρο βιομουσικής, καθότι συνδέει άμεσα ή και έμεσα τη μουσική με την MVAE. Αυτό που ακούγατε προηγουμένως, κάτι τέτοιο είναι, και το δημιουργεί με τη δικιά του, όπως πάντα, έτσι, με το δικό του πρωτοποριακό ήχο, την αισθητική του ήχο, με τη μοναδική εκφραστικότητα και αισθαντικότητα που χαρακτηρίζει τον Μάριο. Ο Μάριος μας ταξιδεύει μέσα από τις πρωτότυπες συνθέσεις και τους, θα έλεγα, αυτοσχεδιασμούς του σε καινούργια μουσικά μονοπάτια, όχι μόνο τα δικά μας τα γνωστά της Δύσης, αλλά και τα άλλα τα άγνωστα στη Δύση της Ανατολής. Θα έλεγα πως όλη αυτή η ηχοποιητική έντινη τρόπο αφήγηση του Μάριου καλύπτει ένα φάσμα νεωτερικής και παραδοσιακής μουσικής με υψηλές ερμηνευτικές απαιτήσεις, όχι μόνο φωνητικές αλλά και των ίδιων των οργάνων, τόσο από το χθες όσο και από το σήμερα, αλλά και από τα πειραματικά στάδια δράσης και στοχασμού όπου διαγράφεται, θα έλεγα, εύγλωτα η μουσική του μέλλοντος, η μουσική του αύριο. Γιατί πραγματικά ο Μάριος, και με τιμά το γεγονός ότι είναι φίλος μου, η φιλία μας, ο Μάριος εξερευνά τις μουσικές παραμέτρους όλων των ήχων, τις οποίες εντάσσει σε μια πολυφωνία, σε μια αρμονία, σε μια συνθετική συνύπαρξη μουσικής, ήχων και εικόνας. Έτσι θα έλεγα ότι ένα μεγάλο μέρος του έργου του Μάριου είναι πραγματικά αφιερωμένο στον ήχο. Έχει πολλές κατακτήσεις να δείξει και επιδείξει ο Μάριος. Ο Μάριος είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της πολιτιστικής διπλωματίας του τόπου μας, του ελληνισμού θα έλεγα γενικότερα. Ένα μεγάλο λοιπόν μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο στον ήχο, σε όλες βέβαια τις εκφάνσεις και εκφράσεις
του ήχου, από τη μελωδία και το θόρυβο μέχρι και την σιωπή. Και παρακαλώ να σημειωθεί αυτό που λέω, μέχρι και την σιωπή, γιατί και η σιωπή είναι μουσική. Είναι σημαντική, λοιπόν, σίγουρα, ναι. Ναι, στο έργο του ο ήχος αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ως παλόμενο πορτρέτο έτσι, του φυσικού κόσμου, των ίδιων των ανθρώπων, ως μια θορυβώδης αναπνοή της πόλης, ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας, ως θορυβώδης αναπνοή του δάσους, έτσι, των χώρων, αυτή η πολυτοπία που υπάρχει στο έργο. Και βέβαια αυτά όλα έχουν μια επιρροή στην ψυχολογία και τα συναισθήματα της ακρόασης της μουσικής του. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε και δεν ακούμε συχνά και εγώ θα σας ευχαριστήσω για αυτή την παρέμβασή σας. Μαρία. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον αγαπητόν φίλον Κώσταν, διότι πέραν από τα όμορφα λόγια και τα πολύ εύστοχα αισθητικά στοιχεία τα οποία έχει περιγράψει, με έχει τιμήσει και με τη συνεργασία σε έναν από τα πιο πρόσφατα έργα, το οποίο είναι οι Πονεμένες Παναγίες, και μάλιστα έχει συγγράψει έναν εξαιρετικό κείμενο μέσω του οποίου κλεί το έργο και είναι όλο το αποκορύφωμα αυτού του έργου, το οποίο θα παρουσιαστεί του χρόνου στις 20 Ιουλίου του 2022 στο Προεδρικό Μέγαρο. Και πραγματικά όταν ήχος, μουσική και οι λέξεις, αν μπορώ να τις πω έτσι, έχουν αυτόν τον δυναμισμό ώστε να δημιουργούν από μόνοι τους μία ενιαία πολυφωνία μέσα σε έναν ενιαίο εναρμονικό πλαίσιο και να μπορούν να αποδώσουν έναν τόσο τραγικό και σημαντικό θέμα αλλά με έναν αποκορύφωμα αναστάσιμο, θεωρώ ότι είναι ευλογία και θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον αγαπητό Κώσταν για αυτήν την τιμή που μου έχει κάνει για να συνεργαστούμε σε αυτόν το θεωρώ πολύ σημαντικό έργο. Κύριε Γουλιάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό βράδυ να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε γεια καλά σας, από γεια καρδιάς. Σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Εύχομαι υγεία και αρμονία. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικές ευχές. Σας ευχαριστούμε. Το έχω σημειώσει εδώ, 20 Ιουλίου 2022, για την ανάθεση της Προεδρίας, από την ανάθεση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για αυτό το συγκεκριμένο. Άρα θα το βάλω στον diary μου και θα είμαι εκεί. Βεβαίως. Γιατί πραγματικά θέλω να βιώσω. Το έχω δει έργα και που υπάρχουν στο YouTube και μου τα links που οποία είχαμε, μου έχει στείλει κτλ. Αλλά άλλο να το ζεις και να το βιώνεις πραγματικά. Ναι, και είναι και ένα πολύ ιδιαίτερο έργο. Mm-hmm. Πέραν του ότι είναι ένα θέμα το οποίο πηγάζει άμεσα από την νεότερη μας ιστορία, αλλά έχει και έναν ανθρωποκεντρικό πλαίσιον που δεν είναι τίποτε άλλον από την τραγική φιγούρα της μάνας, η μάνα η οποία έχει τους αγνοούμενους, τα παιδιά της, αλλά και σε κατεπέκταση, όπως θα έχεις αντιληφθεί σε όλα τα έργα, πάντα η προσπάθεια μου είναι να υπάρξει αυτή η οικουμενική διάσταση. Επομένως, η εμβέλεια της μάνας του αγνοούμενου παίρνει αυτήν την διάσταση της πονεμένης μάνας, όπως και της μάνας του Χριστού κάτω από το Σταυρό της. Γι' αυτόν και ο τίτλος «Πονεμένες Παναγίες». Mm-hmm. Φυσικά υπάρχει και αυτός η εικόνα του να βλέπεις τις μαυροφορεμένες μάνες με τις φωτογραφίες, είναι σαν σύγχρονες Παναγίες. Επομένως και σαν μουσικά στοιχεία είναι κάτι θεωρώ επίσης πρωτότυπα, διότι υπάρχουν βυζαντινές χοροδίες, υπάρχει χοροδία του Μουσικού Λυκείου Λευκωσίας, υπάρχει συμφωνική οθήστρα. Θα εμπλέξεις και άλλο κόσμο από την Κύπρο σε αυτό, ναι, το συγκεκριμένο. Είναι καθαρά κυπριακή κομμάτι. Παραγωγή. Mm-hmm. Που, άρα νομίζω, η ερώτησή μου να φύγει προς το τέλος που είχα σημειώσει εδώ το σχόλιο μου, ότι μήπως η Κύπρος διώχνει τα παιδιά της και πρέπει να πάνε στο εξωτερικό, στο Κιώτο, στο Βλαδιβοστόκ, ναι, για να κάνουν καριέρα σε εισαγωγικά ή να παρουσιάσουν τα έργα τους, αλλά μου το απάντησες. Ναι, θεωρώ ότι είμαι άνθρωπος του κόσμου και βεβαίως η οποιαδήποτε επαφή σε
σε πλαίσιο υλοποίησης νέων έργων είναι βεβαίως σημαντική. Ήδη βλέπουμε κάτι. Θέλεις να ακούσουμε λίγο ήχο? Έχουμε ήχο από εδώ? Ναι. Μουσική πανδεσία, ηρεμία, πραγματικά, δηλαδή κάτι το οποίο μοναδικό. Αυτό να πούμε ότι είναι behind the scenes, διότι αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα, αυτά είναι απλά, τρόπος. Ναι, είναι ο τρόπος που, ναι, που έχουμε πάει, τι έχει γίνει. Μέσα στον ποταμό εκεί, Μάρια μου. Αυτό είναι σημαντικός ποταμός. Ναι. Αλλά γενικά με το υγρό των στοιχείων έχουν μια ιδιαίτερη σχέση. Ίσως δεν είναι τυχαίο το ότι καταγόμαστε και από ένα νησί. αλλά είχα και τραγικές εμπειρίες, όπως όταν ήμουν στο Βλαδιβοστόκ, στην θάλασσα της Ιαπωνίας. Εκεί είχα πέσει, επειδή το πορτρέτο εκεί είχε γίνει το τέλος του χειμώνα, ήταν παγωμένη η θάλασσα και επομένως ο κόσμος πάει πάνω στην παγωμένη θάλασσα και εγώ ως άπειρος είχα πάει τότε και είχα πέσει, είχε σπάσει ο πάγος και είχα πέσει μέσα στη θάλασσα, ήρθαν οι άμβουλες, είχα πάθει υποθερμία, ήταν μια σοκαριστική στιγμή. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες για αυτά τα πράγματα? Να σου πω, ήξερα ότι συμβαίνουν ατυχήματα, αλλά όταν ίσως έχω αυτήν τον ενθουσιασμό μου μερικές φορές υπερβαίνει της λογικής σκέψης. Αυτό το χαμόγελο πάντα να έχεις, Μαρία μου. Εγώ θα σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Είναι πολύ λίγη ώρα. Θέλω έτσι με το καλό στο μέλλον να τα ξαναπούμε, να παρουσιάσουμε και έχω σημειώσει εδώ στο προεδρικό 20 Ιουλίου 2022, με το καλό σε ένα χρόνο περίπου, να παρουσιάσεις καινούργια έργα και να είσαι και πάλι ο πρεσβευτής της Κύπρου μας στο εξωτερικό. Κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ, για το έργο σου και για αυτή την ηρεμία που μας προσφέρεις. Να είστε καλά. Η χαρά ήταν και δική μου και θα έλεγα στο επανειδήν. Κάθε καλό. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Ιωάννου Ηλία. Σας ευχαριστώ για αυτή την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Προσωπικότητες. Μείνετε στην τηλεόραση Capital. Καλό βράδυ μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.